πολλοί φοιτητές του Πολυτεχνείου που ακούμε συνέχεια ότι εδώ μέσα στις κολέγες ακούμε πάρα πολύ για την επιχειρηματικότητα και την έρευνα. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα, όλη αυτή η έρευνα και η επιχειρηματικότητα, αν όντως προάγει την καινοτομία σήμερα. Βασικά υπάρχουν κάποια κατά τη γνώμη μου επαγγελματά που ενδεχομένως από τις μηχανές να είναι αντικατάστατα, όπως ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ας πούμε, η αυτοματοποίηση, την παραγωγή έρχεται να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την τεχνική και το τεχνικό κομμάτι της παραγωγής. Αλλά όσον αφορά τις υπηρεσίες που έχουν ας πούμε, πιο πολύ πνευματική εργασία, όπως πήγε ο ρόλος του εκπαιδευτικού, έτσι, εκεί πώς μπορεί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος εργασίας. Μέσω χώρες του Πολυτεχνείου και πιο διευρυμένες στους ηλεκτρολόγους και στους μηχανολόγους, συναντάω με μεγάλο μερίδιο κόσμο που μας λέει ότι για τα σημερινά δεδομένα μετά το πτυχίο ο συγκεκριμένος κλάδος έχει ακόμα υψηλούς μισθούς και βάζουν μπροστά ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γιατί εμείς είμαστε εξασφαλισμένοι. Εμείς πώς να τους το απαντάμε αυτό ολοκληρωμένο? Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομος για να έχουμε και χρόνο για την συζήτηση. Κοιτάξτε, λέγανε παλιά, αυτό είναι συζητήσιμο βέβαια ζήτημα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Ειδικά τώρα που είμαστε για ένα κοινό πιο μηχανική και μπορούμε να το σκεφτούμε και λίγο έτσι. Λέγανε παλιά ότι είναι πιο εύκολο να αυτοματοποιήσει ένα καθηγητή φιλοσοφίας παρά να χειριστεί την ντόζα. Και γιατί το λέγανε αυτό? Αυτό ήταν μία άποψη τελειώνου που υπήρχε. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αυτοματοποιήσει κάτι που είναι δομημένο σχετικά σε σχέση με κάτι που είναι αδόμητο. Και ένας χειριστής ενός μιας μπουλντόζας έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταγράψει ένα τόσο συναρθρωμένο πράγμα και να το κάνει τελείως αυτόματο. Δεν λέω ότι το λέω χαρακτολογώντας έτσι. Κατά τη γνώμη μου και τα. Δεν υπάρχει να αυτοματοποιήσει ένα καθηγητή. Δεν έχουμε καθηγητές φιλοσοφικής εδώ. Όχι. Απλώς έχουμε ήταν ένα σύντροφο που κάνει διδακτορικό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εδώ. Οπότε έτσι. Αυτό λέω. Είναι εδώ. Δεν είναι. Εντάξει. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο εύκολοι. Εντάξει. Μπορούμε να το. Αλλά λέω τώρα. Να κρατήσουμε φίλοι και σύντροφοι το εξής. Ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα κάθε είδους είναι περίπλοκη. Και είναι περίπλοκη γιατί ο άνθρωπος έρχεται και λύνει ένα τεράστιο όγκο από προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακόμα και να τα καταλάβει ότι τα λύνει όταν τα λύνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ορισμένες χειρονακτικές εργασίες έχουν αυτοματοποιηθεί, άλλες ακόμα αντιστέκονται πάρα πολύ στην αυτοματοποίηση. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, το παράδειγμα του χειρισμού υφασμάτων, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν δείτε, ενώ έχει αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η βιομηχανία παραγωγής, ας πούμε ενός αυτοκινήτου, ένα αυτοκίνητο σε μεγάλο βαθμό, πάρα πολλά συστατικά του είναι σχεδόν αυτοματοποιημένα. Είναι πολύ μικρότερη η ανάγκη ανθρώπινης εργασίας για να φτιάξει ένα αυτοκίνητο. Στα ρούχα είναι πολύ λιγότερο, είναι πολύ παραπίσω αυτή η αυτοματοποίηση. Και είναι πολύ παραπίσω γιατί το ρούχο έχει μια ιδιαιτερότητα τώρα, σαν αντικείμενο, και είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Και αυτοί που φτιάξαν το μηχάνημα που πάει να λύσει το ζήτημα της αυτόματης διαχείρισης των ρούχων, δεν το λύνουν όπως το λύνει ο άνθρωπος. Δεν φτιάξαν ένα ρομποτικό χέρι που κρατάει ένα ρούχο, αλλά φτιάξαν στην ουσία μια τελείως διαφορετική παραγωγική δομή, η οποία ράβει με κατά κάποιο τρόπο το ρούχο κλωστή-κλωστή. Ήταν πιο εύκολο να χειριστεί τις ξεχωριστές κλωστές παρά το ρούχο. Και αυτή ήταν η πατέντα τους. Θα δούμε αν θα βγει. Αλλά γιατί το λέω? Το λέω γιατί είναι πολύ δύσκολο να αυτοματοποιήσεις πλήρως μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι φυσικά σωστή γενικά η παρατήρηση που έκανε ο σύντροφος ότι ορισμένα επαγγέλματα όντως θα δουν μεγαλύτερη πίεση από τέτοιες τεχνολογίες αυτοματοποίησης έναντι άλλων. Εδώ όμως να κρατήσουμε ότι όπου υπάρχει μια πίεση αυτοματοποίησης υπάρχει και η γέννηση άλλων επαγγελμάτων που δεν υπήρχαν παλιότερα. Να κρατήσουμε δηλαδή ότι μπορεί να αυτοματοποιείται το εργοστάσιο που παράγει ζυμαρικά. Υπάρχουν εργοστάσια πλέον που παράγουν ζυμαρικά, στα οποία υπάρχει αναβάλλεια 4 άνθρωποι που απλώς κοιτάνε και το εργοστάσιο παίρνει από τη μία πλευρά σιτάρι και από την άλλη βγάζει μακαρόνια, χωρίς να παρεμβάζει το ανθρώπινο χέρι. Υπάρχουν τέτοια εργοστάσια. Αλλά για να φτιαχτούν και να συντηρηθούν, υπάρχει μια στρατιά από εργαζόμενους.
οι οποίοι κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτή που έκαναν οι πατεράδες τους. Δεν εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία, εμπλέκονται με διαφορετικό τρόπο όμως στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, βεβαίως είναι σαφές ότι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με χειρισμό ανθρώπων, όπως η εκπαίδευση, όπως η φροντίδα ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα και πάει λένος, είναι δραστηριότητες που είναι πιο δύσκολο να τις βάλεις μέσα σε ένα μηχάνημα. Αν θέλετε, δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθηση, αν μεταφράσουμε τον αγγλικό όρο έμπνευση. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς εννοούμε. Πώς μπορεί να μειωθεί όμως ο χρόνος εργασίας? Απλά σε μια κοινωνία η οποία θα λύσει αυτά τα προβλήματα και θα έχει να απαντήσει σε αυτά, αυξάνοντας με ποιοτικό όμως τρόπο τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολούνται σε τέτοιες εργασίες. Δηλαδή, μπορεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα να μην μπορεί να αυτοματοποιηθεί τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό όμως δεν αποκλείει σε τίποτα το να έχεις διπλάσιους εκπαιδευτικούς που να δουλεύουν και αυτοί 4 ή 5 ώρες την εβδομάδα, γιατί την ημέρα 4 μέρες την εβδομάδα, υπακούοντας στη συνολική γενική κοινωνική νόρμα. Αν πας να λύσεις το πρόβλημα λοιπόν σε κοινωνικό επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο το πρόβλημα. Και δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα, γιατί τελικά η κοινωνία, αν το λύσει σε τέτοιο επίπεδο, θα καταμείνει το εργατικό δυναμικό σε συνολικό επίπεδο με βάση το τι θέλει να παράξει, ποιες είναι οι ανάγκες που έχει σε εμπορεύματα και πάει λέγοντας. Άρα δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα που έχουν αυτά τα επαγγέλματα των λεγόμενων υπηρεσιών. Το λέω έτσι για να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση πολιτικής οικονομίας που είναι και πολύ μεγάλη σημασία. Να κρατήσουμε όμως ότι πρέπει να δούμε την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την επίδρασή της σε κοινωνικό επίπεδο και τη μείωση του συνολικού γενικού κοινωνικού χρόνου εργασίας και πώς αυτή θα έρθει σε κάθε κλάδο, και όχι να δούμε τη δυνατότητα αυτοματοποίησης ανά κλάδο. Και πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί σε τελευταία ανάλυση το εργατικό δυναμικό είναι κινείται από κλάδο σε κλάδο, από χώρο σε χώρο, και μπορεί στην Ελλάδα να κινείται δυσκολότερα σε επίπεδο μιας γενιάς, δηλαδή η εκπαιδευτική είναι αυτή που επέλεξαν ή τελικά έγιναν εκπαιδευτικοί όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, ή τουλάχιστον η μη πανεπιστημιακή εκπαιδευτική, έτσι. Γιατί και μιλάμε για τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών. Σε άλλες όμως χώρες οι εκπαιδευτικοί μπορεί κάποιοι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν πάνω από τη βιομηχανία στην εκπαίδευση, αλλά σε κάθε περίπτωση 10 χρόνια μετά απλά αυξάνει τον αριθμό των αυτών που ασχολούνται με το ζήτημα της εκπαίδευσης. Άρα όσο εσύ μειώνεις τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης μπορεί να πιάνει στενά ένα κλάδο, είναι πολύ εύκολο στο επίπεδο κοινωνίας να μειώσει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε τελευταία ανάλυση η εργασία των ανθρώπων είναι ίδια στο βάθος της. Έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό σαν ένα δεδομένο, να κρατήσουμε δηλαδή τη βασική θέση της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας που λέει ότι η ανθρώπινη εργασία είναι ενιαία με τη μορφή της αφηρημένης ανθρώπινης εργασίας, που φυσικά γίνεται πιο συγκεκριμένη ανάλογα με το επάγγελμα που κάνει, γίνεται σύνθετη, πιο απλή, ανάλογα με το πόσο εκπαίδευση έχει και πάει λέγοντας. Για το άλλο ζήτημα, το τι ακριβώς της επιχειρηματικότητας από τη μία και των υψηλών μισθών στην πορεία. Εντάξει, δύο διαφορετικά, απλώς σχετίζονται με τους φοιτητές. Κοιτάξτε, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Πρέπει καταρχάς να πούμε ότι, όχι να βγάλουμε το καπέλο, αλλά να δούμε την πραγματικότητα όσο έχει και να δούμε ότι ο καπιταλισμός όταν εμφανίστηκε έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Και ήταν ο λόγος για τον οποίο οι τεχνικές ανακαλύψεις είδαν μια εκθετική αύξηση στα τελευταία 150 χρόνια. Αν δηλαδή δει κανείς το ρυθμό αλλαγής της κοινωνίας στο λεγόμενο μεσαίωνα, θα δει ότι μπορούσαν να περάσουν 2-3 γενιές και να μην υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή σχεδόν στα σημεία. Αν δει τα τελευταία 150 χρόνια, θα δει ότι μέσα σε 100 χρόνια ο κόσμος γίνεται αγνώριστος. Κρατήστε ότι οι αλλαγές που είδανε οι προπαπούδες μας, δηλαδή οι αλλαγές που είδανε οι άνθρωποι το 1900-1950, ήτανε πολύ μεγαλύτερες από τις αλλαγές που είδανε εμείς από το 1980 στο 2030. Έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό από την άλλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε ότι ο καπιταλισμός όταν εμφανίστηκε είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και γιατί το είχε? Το είχε γιατί όντως η λεγόμενη επιχειρηματικότητα, ή αν θέλετε το ότι ο καπιταλισμός έσπασε
την κοινωνία και την παραγωγή σε πολλά μικρά κομμάτια και το καθένα ερχόταν σε αντιπαράθεση με το διπλανό του, απαιτούσε καινοτομία. Αν δεν καινοτομείς σε αυτή την καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας, χάνεσαι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οποιαδήποτε τεχνική αλλαγή μόλις κάποιος συνελάμβανε, αμέσως υπήρχε κάποιος που έβρισκε τον τρόπο να τη βάλει στην παραγωγική διαδικασία το 1850. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και κάποιες πρωτόγονες συλλήψεις, ας πούμε από μηχανές οι οποίες δουλεύανε με κάτι ξύλινα, έμβολα, οι οποίες όμως όταν εφαρμόστηκαν σε ένα ορυχείο μπορεί να διπλασίαζαν την παραγωγή του ορυχείου. Και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο η ατμομηχανή μέσα σε 30 χρόνια από το τίποτα έγινε, ας πούμε, ολόκληρος κλάδος της οικονομίας. Και πάει λέγοντας. Ο καπιταλισμός μου έπαιξε αυτόν τον ρόλο. Και ο ρόλος αυτός ήταν προωθητικός. Και ως ένα βαθμό εξακολουθεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Εξακολουθεί δηλαδή ως ένα βαθμό όταν κάποιος συλλάβει μια νέα ιδέα σήμερα και τη βάλει μέσα στην παραγωγική διαδικασία να μπορεί να την πάει μπροστά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά όμως που έχει συντροφή. Η μεγάλη διαφορά που πλέον αρχίζει να την αντιλαμβάνεται και η ακαδημαϊκή επιστήμη με πιο συντεταγμένο τρόπο είναι ότι οι τεχνικές ανακαλύψεις πλέον δεν είναι ατομικό επίτευγμα. Ποτέ δεν ήταν με την ευρεία έννοια. Ο ΒΑΤ δηλαδή βασίστηκε πάνω σε μια μακρά πορεία όπως και ο Νεύτων. Αλλά σήμερα οι τεχνικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν πολύ μεγαλύτερη κοινωνική συνιστόση. Θα δείτε ότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά που έχουν περισσότερους από έναν συγγραφή είναι πολύ μεγαλύτερος τώρα από ό,τι ήταν. Θα δείτε ότι κάποιος που κάνει διδακτορικό σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα καθαρό ερώτημα της επιστήμης το οποίο να γίνεται κατανοητό με κάποιο τρόπο πέρα από 50 ανθρώπους που συναρπαρτίζουν το πολύ πολύ ειδικό αντικείμενο στο οποίο ασχολείται και να έρθει να το λύσει. Και ο λόγος δεν είναι ότι είναι ανίκανος. Ο λόγος είναι ότι η επιστημονική γνώση έχει πολύ βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Γιατί είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ και για να κάνει ουσιαστικά βήματα στην επιστημονική γνώση πλέον υπάρχει ανάγκη κοινωνικής συνεργασίας. Αυτό με τη σειρά του τι δείχνει. Δείχνει ότι μια πατέντα, και γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί ως πατέντα, που μπορεί να τη βρίσκει μια φαρμακευτική εταιρεία, μπορεί τελικά να τη βρίσκει η φαρμακευτική εταιρεία, αλλά από πίσω για να προκύψει υπάρχει ένας κυκαιώνας από επιστήμονες, χημικούς που κάνουν διαφορετικές συνθέσεις, βιολόγους που έχουν κάνει μια τεράστια αναλυτική πορεία από πριν, για να μπορέσει να φτάσει να υπάρξει μια συγκεκριμένη πατέντα που μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία. Άρα δεν υπάρχει η επιμέρους ατομική διάνοια, υπάρχει σε πολύ μικρότερο βαθμό, πάντα θα υπάρχει. Υπάρχει όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό η επιμέρους ατομική διάνοια και η επιχείρηση η οποία θα συλλάβει αυτή την επιμέρους ατομική διάνοια για την βάση να λειτουργήσει. Και πέραν αυτού, ακόμα και αυτή η επιμέρους κοινωνική διάνοια δεν είναι επιχειρηματίας πλέον, αλλά είναι, ακόμα και όταν υπάρχει, είναι ένας εκπαιδευμένος μηχανικός επιστήμονας, ένα δηλαδή αποτέλεσμα όλης αυτής της κοινωνικής διαδικασίας που βγάζει αυτή τη νέα ιδέα για να μπει στην παραγωγική διαδικασία. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας? Ότι σήμερα η καινοτομία βεβαίως μπορεί να καρπώνεται από την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματικότητας. Ίσα-ίσα, το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα κατά ανάγκη σπάει το πράγμα σε πολλές επιμέρους επιχειρήσεις που ανταγωνίζουν μεταξύ τους, αυτός ο ανταγωνισμός έρχεται και φράσει την επιχειρηματικότητα. Και σκεφτείτε πόσο πιο εύκολη θα ήταν η επιστημονική σκέψη, η δουλειά των επιστημόνων, η δουλειά των μεταπτυχιακών, η δουλειά της έρευνας, οι τεχνικές δουλειές γενικότερα, αν όλες οι τεχνικές γνώσεις ήταν ελεύθερα διαθέσιμες, αν δεν υπήρχαν πατέντες, δεν υπήρχαν κρυφά δεδομένα από τους μεγάλους ομίλους που να κρύβουν ακριβώς το τι ακριβώς έχει φτιαχτεί. Αν δεν υπήρχε μια προσπάθεια ο κάθε ξεχωριστός όμιλος να ανακαλύψει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο για να ανταγωνιστεί το προηγούμενό του. Σκεφτείτε δηλαδή σημερινές συνθήκες, μια συγκεντροποίηση και μια επιστημονικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη της ίδιας επιστημονικής έρευνας, πόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα θα έδινε. Γιατί αυτή πλέον μπορεί να γίνει, γιατί η επιστημονική γνώση έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί η κοινωνία έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο που πλέον το κάνει ως ένα βαθμό. Και πώς το κάνει? Σκεφτείτε από την άλλη ότι
Ένα μεγάλο, ένα σημαντικά χελο, ένα διευρυνόμενο μέρος επιστημονικής έρευνας περιστρέφεται γύρω από μεγάλα project τύπου CERN, τύπου ITER, όπου το Apollo project είναι στην εποχή του και πάει λέγοντας. Εσείς σκεφτείτε πώς δίνονται μεγάλα κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή κεντρικών κατευθυντήρων για να συνενώσουν την επιστημονική έρευνα σε τέτοιες κατευθύνσεις. Ή σκεφτείτε πώς προσπαθεί η ίδια επιστημονική κοινότητα να απαντήσει σε τέτοια προβλήματα όπως ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά ζητήματα που λένε ανοιχτές δημοσιεύσεις και πάλι λέγοντας. Αλλά πώς αυτές οι προσπάθειες δεν μπορούν να απαντήσουν στο πραγματικό κουκούτσι του προβλήματος. Και το κουκούτσι είναι ότι όλη η επιστημονική, τελικά η επιστημονική και η τεχνική γνώση δεν γίνεται στον αέρα, αλλά γίνεται για να λύσει τα προβλήματα της παραγωγής. Και τα προβλήματα της παραγωγής έχουν καπιταλιστικές σχέσεις, δηλαδή ατομική καπιταλιστική κυριαρχία πάνω και στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Άρα λοιπόν σήμερα η επιχειρηματικότητα με αυτή την έννοια δεν πάει μπροστά την κατάσταση, την πάει πίσω. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα που λέει ειδικά σε νέους επιστήμονες, κάντε επιχειρηματικές μικρές startup, φτιάξτε νέες επιχειρήσεις, καινοτομήστε, τολμήστε και θα πετύχετε, δεν είναι φυσικά προπαγανδιστικός. Δεν έχει να κάνει μόνο με μια προσπάθεια να προπαγανδίσει στους νέους επιστήμονες σε νέα μυαλά ότι ο καπιταλισμός λύνει τα προβλήματα. Είναι βαθύτερο. Και είναι ότι αυτή η διαδικασία που λέγεται επιστημονική και προσπάθεια να βρούμε το καινούργιο είναι μια διαδικασία που έχει, δεν είναι μονόδρομος. Για κάθε 100 ιδέες, έτσι δουλεύουν οι startup άλλωστε, τουλάχιστον σε κόσμο που είναι δομημένος γύρω από startups. Για κάθε 100 startup, μία θα πετύχει. Άρα λοιπόν τι έρχονται και λένε. Έρχονται και λένε ότι το δύσκολο κομμάτι της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας, ας το λύσετε εσείς, τουλάχιστον το επίπεδο που να φτιαχτεί το πρωτότυπο, και εκείνα τα πρωτότυπα τα οποία το μεγάλο κεφάλαιο κρίνει ότι δουλεύουν, θα έρθουν μετά αφού έχει γίνει αυτή η διαδικασία και θα τα εξαγοράσουν. Και με αυτόν τον τρόπο οι μεγάλες επιχειρήσεις όχι απλά αποφεύγουν τις δαπάνες σε R&D, αλλά βάζουν και τους νέους επιστήμονες σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής τους, σε μία φάση δηλαδή που έχουν ακόμα πολύ μεγάλες φυσικές αντοχές και που είναι ακόμα πολύ ανοιχτά μυαλά, γιατί μόλις έχουν βγει από το πανεπιστήμιο και άρα έχουν ένα φρέσκο τρόπο να δουν την πραγματικότητα, τους βάζουν να δουλεύουν αυτοβούλως, με πολύ εντατικούς τρόπους, σε πολύ εντατικούς ρυθμούς, γιατί δουλεύουν για τη δικιά τους επιχείρηση, παραγνωρίζοντας ότι από τις 10% επιχειρήσεις η μία θα πετύχει, οι υπόλοιπες 9 ή οι υπόλοιπες 99, ανάλογα με το πόσο απεσιόδοξοι είστε, δεν θα πετύχουν. Άρα λοιπόν η επιχειρηματικότητα σήμερα στην έρευνα όχι απλά δεν προάγει την καινοτομία, την πάει πίσω. Είναι όμως ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να δουλέψει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής από την άλλη. Γιατί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν μπορεί να δουλέψει με ένα διαφορετικό τρόπο και δεν μπορεί να δουλέψει με ένα διαφορετικό τρόπο γιατί τα αντιτιθέμενα καπιταλιστικά συμφέροντα απαιτούν καινοτομία η οποία για ένα χρονικό διάστημα θα την έχει μόνο αυτός που τέλος πάντων τη χρηματοδοτεί. Τέλος, για το τελευταίο ερώτημα των υψηλών μισθών. Μπορούμε να τους απαντήσουμε ιστορικά, πρώτα απ' όλα μας τα είπαν κι άλλοι. Να σκεφτούν δηλαδή οι σημερινοί πληροφορικάροι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι που ασχολούνται με την αυτοματοποίηση και την ρομποτική, για να πω και αυτή την πλευρά της, την εύθερη πλευρά της συζήτησης, ότι την ίδια κουβέντα την ακούγανε οι πολιτικοί μηχανικοί 20 χρόνια νωρίτερα. Λέω, δεν έχετε κανένα θέμα εσείς έχετε πιάσει το τράγωνο τα κέρατα. Μόλις βγει πολιτικός μηχανικός, τελείωσε. Ή αν θέλετε, για να το πάμε και λίγο παραπίσω, ας σκεφτούμε πώς ο γιατρός, ο δικηγόρος και ο μηχανικός ήταν το λουκούμι, ας πούμε, των ελληνικών ταινιών, το 60 και το 70. Ήταν το παιδί της εργατικής τάξης, μόλις κατάφερε να γίνει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, θυμημένα τα προβλήματα. Και τα έχει. Και όχι απλά νύφη, αλλά και έχει καλή νύφη. Καλύτερη από ότι αν δεν ήταν γιατρός, γηγόρος, μηχανικός. Καλύτερη, τέλος πάντων. Εδώ είναι και περιορέψεις κολοκυθόμητα, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Να κρατήσουμε όμως, φίλοι και συντροφικοί, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι εγώ όταν μπήκα στο τεχνικό επιμελητήριο το 1990, όχι ψέματα, 2002-2003, είχα αριθμό μητρώου ΤΕ 91.914. Ήταν ήδη τεράστιος σε σχέση με τον αριθμό μητρώου ΤΕ που είχαν οι συνάδελφοι μηχανικοί που είχαν μπει 15 χρόνια νωρίτερα.
Αυτοί δηλαδή που μπήκαν στο τεχνικό μελητήριο το 88 μπορεί να είχαν 60.000. Μέσα σε 15 χρόνια δηλαδή, μπήκαν στο τεχνικό μελητήριο περίπου η μισή μηχανική αφού είχαν μπει από την ίδρυσή του. Και αν πάρουμε κάποιον ο οποίος μπαίνει τώρα στο τεχνικό μελητήριο, 15-20 χρόνια μετά, μπορεί να έχει αριθμό που τρώγω 180.000. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι ο καπιταλισμός προσαρμόζεται. Και δείχνει ότι ακριβώς επειδή η τεχνική γνώση αναπτύσσεται, απλώνεται, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο διεθνές, γιατί σκεφτείτε και το 500.000 μηχανική που ήταν η δύναμη που είχε ο Σύλλογος Μηχανικών της περιοχής της Σαγκάρης, όταν ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων στην Ελλάδα είχε 15.000 μέλη, ο Σύλλογος Μηχανικών της περιοχής της Σαγκάρης, εντάξει, προφανώς ήταν λίγο πιο ευρύς, αλλά είχε 500.000 μέλη και ο αντίστοιχος σύλλογος στην Ινδία θα είχε μερικά εκατομμύρια μέλη. Αν το σκεφτούμε με αυτή την έννοια, θα δούμε τι. Θα δούμε ότι σήμερα βεβαίως η μισθή είναι υψηλή. Ο μισθός ενός αποφύτου πληροφορικής ή ΙΤΑΕ είναι υψηλότερος από ότι ενός μηχανικού, ενός πολιτικού μηχανικού και σίγουρα πολύ υψηλότερος από ότι του κολλητού του που δεν πέρασε στο Πολυτεχνείο και δουλεύει με τον υποκατώτατο ή σύντομα του με τον κατώτατο μισθό των 600 ευρώ. Όμως, φίλοι και συντρόφοι, πρέπει να κρατήσουμε το επιστημονικό δυναμικό το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι και σε αυτούς τους κλάδους πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, όσο προχωράει η ανάπτυξη της παραγωγής και η καθετοποίηση της, η τελειοποίησή της, αν θέλετε, εμφανίζεται μια πολύ μεγαλύτερη κατάτμιση δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνει μέσα εκεί. Και ήδη αυτό που λέγαμε συνολικότερα πληροφορικά, αν θέλετε, πριν από 15 χρόνια, τώρα μπορεί να τον δει κανείς ως διαχειριστή συστημάτων, ως σχεδιαστή συστημάτων, ως σχεδιαστή λογισμικού, ως προγραμματιστή και να δει ότι μέσα σε αυτό το ευρύτερο κλάδο πλέον εντάσσονται και εργαζόμενοι που έχουν κάνει ένα διετές πρόγραμμα από ένα ΙΕΚ, οι οποίοι όμως μπορούν να λύσουν προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας, που επειδή αναπτύσσονται καινούριες γλώσσες προγραμματισμού, καινούργια μεθοδολογία προγραμματισμού και πάει λέγοντας, λύνουν προβλήματα πριν από 20 χρόνια να τα λύσει ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός με δύο μάστερ. Γιατί πριν από 20 χρόνια μπορούσε να τα λύσει εσύ, ενώ τώρα μπορεί να τα λύσει, ξέρω εγώ, σε μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού τύπου δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αν λοιπόν το δούμε έτσι, θα καταλάβουμε τι. Και επίτηδες ανέφερα όλες αυτές τις τεχνικές πλευρές, γιατί θα μπορούσα να αναφέρω απλά και μόνο την ανάγκη του καπιταλισμού για αυστηνή εργατική δύναμη σε ένα κλάδο εντάσσεως εργασίας όπως είναι ο κλάδος πληροφορικής, για να εστιάσω σε τι. Να εστιάσω σε αυτό που ο Μάρξ έλεγε με το οποίο έκλεινε το πρόλογο του κεφαλαίου. Για σένα μιλάει ο μύθος. Ο μύθος που λέει ότι η κερδοφορία του κεφαλαίου προκύπτει μέσα από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης μέσα από την απλήρωτη εργασία, δεν αφορά μόνο τον μεταλλεργάτη ή τη χειρονακτική εργασία, αφορά εξίσου τον εργαζόμενο στον κλάδο της πληροφορικής και ακριβώς για αυτόν τον λόγο αυτός ο εργαζόμενος έχει ήδη δει μια δραστική μείωση του μισθού του. Δεν παίρνει ο εργαζόμενος τα 2,5-3 χιλιάρια που θα έπαιρνε πριν από 15 χρόνια και θα δει ακόμα μεγαλύτερη. Και για να κλείσω, όσο αυξάνεται το εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον κλάδο, όσο προσελκύονται ταλαντούχοι νέοι από άλλες χώρες ολόκληρη την Ευρώπη, όσο ένα κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας πηγαίνει όπου γίνεται φθηνότερη. Και αν θέλετε να δούμε και αυτή την πλευρά, τώρα η ελληνική αγορά πληροφορικής είναι σε άνθηση. Γιατί κλείνει με μονάδες από τη Γερμανία και έρχονται στην Ελλάδα που είναι φθηνότερη. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε στη Βουλγαρία, που έχει εξίσου καλούς, αν όχι καλύτερους πληροφορικάριους από τη Ελλάδα, γιατί έχει και μια παράδοση από το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και δείτε ποιοι κέρδισαν την Ολυμπιάδα πληροφορικής 30-40 χρόνια πριν. Αλλά είναι δεδομένο ότι αυτή η τάση μετανάστευση των επιχειρήσεων εκείνων με φθηνότερο εργατικό δυναμικό και μετανάστευση του εργατικού δυναμικού σε μια τάση γενικότερα εξίσωση τη τιμή εργατική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νομοτελειακή. Άρα, στον μηχανικό που σήμερα περιμένει θα βγει από το πανεπιστήμιο και θα παίρνει 1500 ευρώ, να πούμε ναι, θα τα παίρνει, αλλά δεν θα παίρνει 3.000 ευρώ σε 15-20 χρόνια. Και να σου εξηγήσουμε ότι με 1500 ευρώ βγάλει τους φόρους 1200 ευρώ, βγουν πάρα πολλά λεφτά όταν συγκατοικεί με κάποιο συγκάτοικό του ή μένει με τους γονείς του, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά
όταν μετά από 10 χρόνια θέλει να κάνει ένα δικό του σπίτι ή πρέπει να μεγαλώσει ένα παιδί. Αν μου το εξηγήσουμε έτσι, και βεβαίως πρέπει να το επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο το πώς θα μιλήσουμε σε αυτούς τους εργαζόμενους, μπορούμε να τους εξηγήσουμε, γιατί το μέλλον δεν είναι τόσο ρόδινο όσο θέλουν να μας το εμφανίζουν. Αφαιρόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ήθελα έτσι λιγάκι για να ξεκαθαρίσω προσωπικά κάποια πράγματα. Ποια είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη, έτσι, γραμματικά. Αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αποτελεί προσαρμογή στην κίνηση του καπιταλισμού. Εκείνο το κομμάτι που είπες με τα μέσα παραγωγής και την αποχή της εργασίας. Δεν αναφέρθηκα στο πρώτο δεύτερο. Βέβαια είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Δεν αναφέρθηκα επίτηδες γιατί όπως είπα νωρίτερα, έχει δύο προβλήματα σχηματοποίησης στο ζήτημα με τις μαθητικές κυβερνοποίησεις των βιομηχανικών επαναστάσεων. Η πρώτη είναι να φωτίσει, αν θέλετε, με λαθεμένο τρόπο το ιστορικό προτσέσιο που λέγεται ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και να αποδώσει τελικά σε αυτό διαφορετικές φάσεις του ίδιου καπιταλισμού. Να μιλήσει δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικές περίοδοι ανάπτυξης του καπιταλισμού που περιστρέφονται γύρω από το ειδικό των μέσων παραγωγής κάθε περίοδο. Να πούμε για την οικονομία της συζήτησης φυσικά ότι όταν μιλάνε οι αστεί για αυτό το ζήτημα, η πιο συνηθισμένη κατηγοριοποίηση είναι η πρώτη, είναι η κλασική βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή η εμφάνιση των μηχανών της μανιφακτούρας, αυτό που τοποθετούμε ιστορικά, χρονικά περίπου στο 1850, η δεύτερη, η εποχή του ατμού, με απλά λόγια. Η δεύτερη είναι ο εξοηλεκτρισμός, δηλαδή είναι, να του βάλουμε χρονικά, η περίοδος ας πούμε 1920, αυτή η περίοδος. Η τρίτη είναι η επανάσταση, οι υπολογιστές, η ψηφιοποίηση. Και η τέταρτη είναι, αν θέλετε, η μεταξέλιξη της τρίτης, που έχει να κάνει κυρίως με τη δικτύωση και με την αυτοματοποίηση της παραγωγής σε ανώτερο επίπεδο. Μία σχηματοποίηση. Είναι προφανές όμως ότι έχει ένα μεθοδολογικό πρόβλημα, διότι δεν είναι τόσο σαφή τα όρια. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για το πότε τελείωσε μία, πότε ξεκίνησε η άλλη, τόσο σε ιστορικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αλληλουχίας των παραγωγικών, των μέσων παραγωγής. Αλλά κυρίως το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτό το σχήμα είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Όχι τόσο ότι προσπαθεί να αναγάγει την έννοια της επανάστασης σε επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Γιατί αυτό, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό στο ευρύ κοινωνικό ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται αυτή η συζήτηση, το έχει καταφέρει. Δηλαδή, το ευρύ κοινωνικό ακροατήριο, εντάξει, δεν σκέφτεται με όρους επαναστάσεων. Σκέφτεται με όρους μιας μεταρρυθμίσεων, αν θέλετε, του συστήματος. Για ουσιαστικούς λόγους, όχι για ιδεολογικούς λόγους. Αλλά το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι προσπαθεί να αποδώσει μετά στις διαφορετικές εποχές διαφορετικές νομοτέλειες ανάπτυξης του ίδιου καπιταλισμού και να πει πρακτικά ότι ο καπιταλισμός του Μάρξ και της εκμετάλλευσης ήταν της πρώτης, άντε της δεύτερης, ας πούμε, περίοδου. Τώρα που έχουμε πάει στην τρίτη έως τέταρτη, μιλάμε για ένα μετακαπιταλισμό και θα μπορούσαμε, αν θέλετε, αν το δούμε και σε τέτοιο τμήμα, να κάνουμε και μια συμπύκνωση, ένα κλάστερι και να πούμε ότι η πρώτη και η δεύτερη πάνε μαζί. Είναι η παραδοσιακή βιομηχανία, ενώ με τη δεύτερη να είναι μεταξέλιξη τη πρώτη, ενώ η τρίτη και η τέταρτη πάνε επίσης μαζί. Είναι η σύγχρονη, τα σύγχρονα μέσα. Το βασικό πρόβλημα που έχει το μεθοδολογικό είναι όμως αυτό. Ότι προσπαθεί μετά να πει ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μιλάμε για έναν μετακαπιταλισμό. Για μια περίοδο που οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής δεν έχουν ότι. Δεν υπακούσε οι ρεμοτέλες που υπάρχουν στην αρχή. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να το δούμε σαν μια προσπάθεια, αν θέλετε, αυθόρμητη προσαρμογής του καπιταλισμού, στην κίνηση του προσαρμογής των μέσων παραγωγής, στην κίνηση του καπιταλισμού. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Έχει πολύ μεγάλο μεθοδολογικό αρχικά ενδιαφέρον το να δούμε τις σχέσεις που έχουν οι σχέσεις παραγωγής με τα μέσα παραγωγής. Να δούμε δηλαδή πώς. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, πώς η καπιταλιστική σχέση υπηρετούσε την ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής και πώς τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η καπιταλιστική σχέση έρχεται και αντιστέκεται στην ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής. Εδώ όμως πρέπει να δούμε το εξής, φίλοι και σύντροφοι.
να δούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέσα παραγωγής δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι απομονωμένοι από το κοινωνικό γίγνεσθε, οι οποίοι αναπτύσσουν και σχεδιάζουν μέσα παραγωγής, τα οποία μετά με τη σειρά σου έρχονται οι καπιταλιστές και τα αναπτύσσουν. Τα μέσα παραγωγής είναι κεφάλαιο. Και ως κεφάλαιο παράγονται, σχεδιάζουν και αναπτύσσονται με γνώμονα το κέντρος. Όπως αναφέρει πλέον και η ίδια ή τουλάχιστον μια σημαντική σχολή της αστικής σκέψης, πρώτα τίθεται το πρόβλημα και μετά έρχεται η λύση του. Αν σκεφτούμε από το γκικαιώνα των πολλών διαφορετικών πλευρών που θα μπορούσε να πάρει η ανάπτυξη της τεχνικής και της επιστημονικής έρευνας τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια, οι κατευθύνσεις οι οποίες τελικά επιλέγονται σε ατομικό επίπεδο από τους επιστήμονες που τις θεραπεύουν τα επιστημονικά αντικείμενα, δεν επιλέγονται τυχαία. Επιλέγονται γιατί αυτές χρηματοδοτούνται, αυτές έχουν πέρασει στη βιομηχανία, αυτές έχουν πέρασει στα συνέδρια και πάει λέγοντας. Άρα η επιστημονική έρευνα με τη σειρά της και άρα η όλη ανάπτυξη των μέσων παραγωγής που έρχεται να πατήσει πάνω στην επιστημονική έρευνα, έρχεται να απαντήσει πάνω σε προβλήματα που βάζει η κίνηση του καπιταλισμού. Πρέπει λοιπόν να το δούμε μεθοδολογικά με τον εξής τρόπο, που θα ήταν ίσως ορθότερο, όχι μια προσαρμογή στην κίνηση του καπιταλισμού. Γιατί η ίδια η ανάπτυξη αυτή, η ίδια η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει πολλά στοιχεία της μέσα που σχετίζονται με τον καπιταλισμό. Και αν θέλετε, για να δούμε ένα άλλο ιστορικό, μια άλλη ιστορική διάσταση που μπορεί να φωτίσει πιο ξεκάθαρα το ζήτημα, γιατί στη Σοβιετική Ένωση τέτοια ζητήματα παίρνανε πιο ξεκάθαρο χαρακτήρα, ήταν η διαπάλη του δεκαετίας του 60 για το πώς και τι όρους θα έχει το Σοβιετικό διαδίκτυο. Αν θα γίνει ένα διαδίκτυο συλλογής αρτιστικών στοιχείων κατά τα άλλα απομονωμένων επιχειρήσεων που άρα θα πρέπει να δουλεύουν με όρους αγοράς, ή αν θα πάρει μια λογική συγκέντρωσης και πανκοινωνικής διεύθυνσης, που ήταν η πλευρά του ακαδημαϊκού του Γλουσκόφ εκείνη την περίοδο. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό το ιστορικό δεδομένο, για να φωτίσω πως η ίδια η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής έχει έμφυτη μέσα τη σχέση παραγωγής που έρχεται να απαντήσει αυτή η ανάπτυξη και άρα πως δεν μπορούμε να αποσπάσουμε την κίνηση της τεχνικής από την κίνηση της κοινωνίας και την κίνηση της οικονομίας, αλλά πρέπει να δούμε αυτές τις δύο πλευρές σαν μία ενιαία πλευρά που έχει ίσως επιμέρους πλευρές μεθοδολογικά. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά πως η ανάπτυξη του καπιταλισμού, η διόγκωσή του, η συγκέντρωση του κεφαλαίου, η ολοένα και μεγαλύτερος κοινωνικός χαρακτήρας που παίρνει η κοινωνική παραγωγή, κοινωνικός χαρακτήρας που έχει εμφανιστεί ήδη εδώ και 100 χρόνια, αλλά που είναι πολύ πιο όριμο σήμερα, πως αυτή λοιπόν η διαδικασία βεβαίως έχει αντανάκλαση και στα σύγχρονα μέσα παραγωγής, είτε με τη μορφή της δικτύωσης, είτε με τη μορφή της συγκέντρωση ολοένα και περισσότερων εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύγχρονα μηχανήματα που το λένε με μία έννοια ρομποτική. Γιατί περί αυτού πρόκειται η ρομποτική, θα το δούμε λίγο αφηρημένα. Αν λοιπόν το δούμε έτσι, μπορούμε βεβαίως να δούμε πως ο κοινωνικός χαρακτήρας παραγωγής αντανακλάται στα σύγχρονα μέσα παραγωγής και να δούμε τον προωθητικό χαρακτήρα που έχει ακόμα αυτή η τάση, αλλά να δούμε ταυτόχρονα και την άλλη πλευρά, φίλοι και σύντροφοι. Και η άλλη πλευρά είναι η τροχοπέδη. Να δούμε πως η καπιταλιστική σχέση δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα οποία η ίδια παράγει. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή τις παραγωγικές δυνάμεις και να τις βάλει καθολοκουρία σε λειτουργία. Ή στο βαθμό που θα το κάνει με έναν τρόπο αντιφατικό για τον ίδιο τον εαυτό, με έναν τρόπο που δεν θα λύνει προβλήματα, θα δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Να δούμε δηλαδή πως η ανάπτυξη αυτή των παραγωγικών δυνάμεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής, τι φωτίζει την ιστορική αναγκαιότητα και την ιστορική δυνατότητα ανατροπής του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξη σήμερα. Γιατί νομίζω και θέλω να κλείσω με αυτό το γύρο. Αν κάτι μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα σήμερα, εξετάζοντας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι ότι δεν θα αποτελέσει μια μαγική λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας και δεν θα αποτελέσει μια μαγική λύση για τα προβλήματα των εργαζόμενων, ούτε των εργαζόμενων μηχανικών, παρά το αντικειμενικό γεγονός ότι αυτοί για λόγους προφανείς είναι λίγο καλύτερα από ότι είναι εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους. Που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό καθόλου.
Αν κάτι υπογραμμίζει αυτή η ανάπτυξη, είναι οι τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για να αναπτυχθούν τα λαϊκά προβλήματα τόσο σε επίπεδο λαϊκών αναγκών συνολικότερα, όσο και σε επίπεδο εργαζόμενων μηχανικών. Και σε αντιδιαστολή με αυτά, ο τεράστιος περιορισμός, οι κρίσεις, οι πόλεμοι, η ανεργία που γεννιέται σε έναν βαθμό λόγω της ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, η οξύτατη εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού που σχετίζεται με αυτούς τους κλάδους. Και να φωτογραφίζουμε ως ένοχο όχι φυσικά τα μέσα παραγωγής, αλλά τις σχέσεις παραγωγής, την καπιταλιστική κυριαρχία, την καπιταλιστική σχέση, το κεφάλαιο, το αστικό κράτος που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, τις αστικές κυβερνήσεις που έρχονται να λύσουν τα προβλήματα που τους βάζει το κεφάλαιο. Αν θέλετε, αυτό ο νέος γύρος και το νέο επίπεδο που έχει σαφώς ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, φωτίζει ότι η ανάγκη ιστορικής ευθυγράμμισης του χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάμεων πλέον είναι ολοένα και πιο κοινωνικές. Με τις σχέσεις παραγωγής που να γίνουν και αυτές πιο κοινωνικές, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και φωτίζει, αν θέλετε, ότι το επίλυκο που έχει η γενιά η δικιά μας, βάζοντας όλους εμάς που έχουμε επαναστατικό πνεύμα ότι είμαστε αιώνια νέοι, αυτή λοιπόν η γενιά, αλλά σίγουρα η γενιά η δικιά σας που θα ζήσετε και με αυτά τα σύγχρονα μέσα παραγωγής, το ιστορικό πρόβλημα που έχετε να λύσετε είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα της ευθυγράμμισης των μέσων παραγωγής, το χαρακτήρα των μέσων παραγωγής με τις σχέσεις παραγωγής, και αυτή η ευθυγράμμιση δεν μπορεί να γίνει με κανένα άλλο τρόπο παρά μια ριζική καταστροφή ολόκληρου του κοινωνικού επικοδομήματος που υπάρχει σήμερα, μια ριζική ανατροπή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δεν μπορεί να γίνει παρά με βίαιο επαναστατικό τρόπο. Αυτό, αν θέλετε, είναι το ιστορικό δεδομένο της εποχής μας. Οι σχέσεις παραγωγής δεν θα αλλάξουν επειδή αλλάζουν τα μέσα παραγωγής. Τα μέσα παραγωγής θα ασφιχτιούν κατά τις νέες σχέσεις, οι εργαζόμενοι θα ασφιχτιούν κάτω από το συνδυασμό σχέσεων και νέων μέσων παραγωγής. Και αν κάτι πρέπει να λυθεί σήμερα, είναι πώς θα συντρίψουμε τις παλιές σχέσεις και θα οικοδομήσουμε το καινούριο. Και τα νέα μέσα παραγωγής μας δίνουν τη δυνατότητα για αυτό το καινούριο που θα οικοδομήσουμε να είναι πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο επιδοφόρο και να λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα, πολύ πιο γρήγορα τα προβλήματα από ό,τι τα έλυσε το προηγούμενο άλμα των εργαζόμενων προς τον ουρανό.